Αγαπητοί φίλοι του Time TV, ένα ισχυρό καμπανάκι χτύπησε φέτος από την πλευρά του ελληνικού τουρισμού, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του 9 μήνου του 2016, είχαμε μία πτώση 7% στα μεγέθη που αφορούν τα έσοδα, τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Ήταν ένα σημαντικό καμπανάκι υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό παρουσιάστηκε μία πτώση σε αυτό το μέγεθος. Το στοιχείο αυτό, μαζί με όλη την εξέλιξη στα τουριστικά μεγέθη της χώρας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Στάθη Σκρέτα, πρόεδρο του ΧΑΤΑ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων της χώρας και Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας ΧΑΤΑ. Κύριε Σκρέτα, σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ. Δώστε μας μια εικόνα. Πού οφείλεται η πτώση αυτή? Είναι λίγο σπαζοκεφαλιά. Τι ακριβώς συνέβη με τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού το 2016? Στενά δεν θα έλεγα ότι είναι σπαζοκεφαλιά. Είναι μια σειρά γεγονότων που φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι πολυπίκυλα αυτά τα γεγονότα. Ιδιαιτέρως εάν λάβουμε υπόψη μας ότι αριθμητικά οι αφίξεις είναι για άλλη μία χρονιά ευξημένες, μετά από μία χρονιά μεγάλης αύξησης, ένα δύσκολο σημείο. Που όμως... Άρα περισσότερες αφίξεις, λιγότερα έσοδα. Το λιγότερο έσοδο όμως έχει 4 παραμέτρους. Μάλιστα. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι καταφέραμε να καλύψουμε ένα κενό αφίξεων που δημιουργήθηκε με τα τρομοκρατικά γεγονότα τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Ιούνιο, με ειδικές προσφορές και με last minute booking, όπως λέμε στη δουλειά μας, τελευταία στιγμής κρατήσεις, οι οποίες έχουν και σαν ακολουθία ειδικές προσφορές. Μεγάλες εκπτώσεις λοιπόν. Μεγάλες εκπτώσεις. Ναι. Ένας δεύτερος παράγων είναι ότι ενώ ωφεληθήκαμε μέχρι ένα βαθμό από την τρομοκρατία στις γειτονικές μας χώρες, αυτό δεν είναι πάντα θετικό, διότι δημιουργεί και αρνητικές παραμέτρους. Σωστά. Όπως παραδείγματι στην κρουαζιέρα. Διότι όταν βγήκανε ήδη από το χάρτη της κρουαζιέρας η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και έχει παραμείνει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτομάτως δημιουργεί μείωση των αφήξεων από τα κρουαζιερόπλια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνομιλία με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που μας έλεγε ακριβώς αυτή τη διαπίστωση. Ότι δηλαδή οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία είχαν ως συνέπεια να επηρεάσουν και την Ελλάδα, γιατί βγήκαν πάρα πολλά. Δυστυχώς θα την επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Διότι περιορίζονται τα προγράμματα που επέτρεπαν σε περισσότερα κρουαζιερόπλια να δημιουργούνται για να έρχονται και οπωσδήποτε υποχρεωτικά από τη χώρα μας, γιατί ήταν ένας κορμός η χώρα μας σε αυτό. Ναι, δηλαδή, και μόνο με την Ελλάδα δεν γίνεται εύκολα πρόγραμμα. Δεν είναι ελκυστικό. Δεν είναι ελκυστικό. Εύκολα πρόγραμμα. Μάλιστα. Ένας τρίτος παράγων είναι ότι βασικές μας αγορές, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που γίναν, ο καταναλωτής φοβήθηκε να βγει έξω από το σπίτι του. Όχι έξω από τη χώρα του, έξω από το σπίτι του. Συντηρητικά λοιπόν ένστικτα. Συντηρητικά ένστικτα, ναι, που τον κρατήσανε πίσω και αυτό περιόρισε σε κάποιους μήνες και τις αφίξεις, άρα και το έσοδο. Ένα τελευταίος παράγων πέραν από αυτό είναι ότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε η Ελλάδα, η μεγαλύτερη της δύναμη τουριστική είναι από την ευρωπαϊκή κοινότητα, όπου δυστυχώς και εκείνη έχει μπει σε ένα... Φάσμα οικονομικής κρίσεως, ναι, και είναι πολύ απλό, το ξέρουμε, το ζούμε και είδαμε. Μιλάτε για χώρες όπως η Ιταλία. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, που είναι βασικές μας χώρες και που έχουν μπει σε κρίση οικονομική, που αυτομάτως ο καταναλωτής, και επειδή οι ξένοι είναι και ακόμα πιο συντηρητικοί από εμάς, προγραμματίζουν και βλέπουν και κρατάνε πισινή για να μην βγουν εκτός προϋπολογισμού τους. Είναι αλήθεια ότι οι ξένοι ταξιδιώτες μείωσαν και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, δηλαδή ότι είχαμε και μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων σε σχέση με άλλα? Αυτός είναι ένας παράγοντας, πέραν από το ότι επιλέγει το φτηνότερο κατάλημα,
μειώνει το μέγεθος των διακοπών του. Όλα αυτά λοιπόν είχαν συνέπεια στα έσοδα. Συνέπεια στα έσοδα. Μάλιστα. Ωστόσο, εδώ πρέπει να υπάρχουν και κρυφές πτυχές σε αυτό που λέμε δηλαδή τουριστικά έσοδα. Φαίνεται ότι υπησέρχονται παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πλήρως αναγνωρίσιμοι. Παράδειγμα, σύμφωνα με αξιολόγηση του ξενοδοχειακού πελητηρίου, έχει ήδη αρχίσει να έχει πολύ μεγάλο ποσοστό από το συνολικό αριθμό των ταξιδιωτών αυτό που καταλαμβάνεται από το φαινόμενο Airbnb. Από αυτό δηλαδή που ο καταναλωτής επιλέγει μόνος του μέσω του διαδικτύου που θα μείνει. Ποιες είναι οι διαστάσεις αυτού του φαινομένου? Η Airbnb σήμερα έχει πάρει, από ό,τι λένε τα στατιστικά, πάνω από 12% των αφήξεων. Μάλιστα. Στη χώρα μας. Και σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Εάν λοιπόν αυτό εκτιμηθεί, δημιουργεί ένα σκεπτικό. Αλήθεια, όταν λέμε ότι μειώθηκε 7% το έσοδο, έχουμε εκτιμήσει μέσα σε αυτή τη μείωση? Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το 12% που έχει διακινηθεί, που αν... μέχρι σήμερα, ναι, κατά τεκμήριο, διακινείται με μαύρο χρήμα. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι όλο αυτό το έσοδο που είναι μέσα από αυτό το δίκτυο, το πιθανότερο είναι ότι δεν αποτυπώνεται στα τουριστικά έσοδα. Εγώ, εάν με ρωτήσετε προσωπικά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτυπωθεί έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο είναι διαρκώς αυξανόμενο. Έτσι δεν είναι? Απόλυτα. Ναι. Εδώ λοιπόν δεν τίθεται ένα σοβαρό θέμα, τι κάνει το κράτος. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι πέρα από την τουριστική οικονομία έχει να κάνει και με τα δημόσια έσοδα. Το κράτος ήδη έχει ενεργοποιηθεί στον τομέα αυτόν, ετοιμάζει νομοθέτημα στο οποίο έχει συμμετέχει και ο Χάτα και ο Φεντ Χάτα με τις προτάσεις του και τη γνώση που έχει της αγοράς, και μένει απλώς να τεθεί σε εφαρμογή, που πιστεύω ότι θα γίνει αρκετά σύντομα. Δηλαδή η βασική παράμετρος ποια είναι, η λύση στο πρόβλημα αυτό? Η βασική παράμετρος είναι να αδειοδοτούνται για να μην είναι παράνομα, πρώτον, και δεύτερον με την αδειοδότηση να υποχρεούνται και στην έκδοση τιμολογίων, που μπορούν πια να ελεγχθούν από τις καταναλώσεις του ρεύματος, από του νερού, μάλιστα, και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μπορεί να δηλώνει κάποιος ότι δεν τον νίκιασε το διαμέρισμά του καθόλου όλο το χρόνο, αλλά να έχει κόστος λειτουργικό μιας κατοικίας, μιας βίλας. Ή... Μάλιστα. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη πλευρά της παράνομης δραστηριότητας που υπάρχει στο τουριστικό κύκλωμα. Υπάρχει δυστυχώς. Διότι αυτά είναι και λίγο λίγο στο φως της ημέρας. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κράτος μας με την κρίση την οικονομική δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ελεγκτικούς μηχανισμούς, γιατί δεν μπορεί να προσλάβει ελεγκτές ώστε να το κυνηγάει στην πηγή του. Μπορεί όμως να βρει παραμέτρους, όπως σας είπα, από τον νόμο. Μάλιστα. Που θα καλύψει τουλάχιστον ένα 80 με 90% αυτής της παράνομης δραστηριότητας. 100% η παράνομη δραστηριότητα δυστυχώς στη χώρα μας. Μάλιστα. Δεν καλύπτει. Από ό,τι φαίνεται, ο Χάτα αρχίζει να παίζει ένα πιο ενεργό ρόλο. Πάντοτε κατήχε ένα κεντρικό ρόλο στα πράγματα. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα τι αντιπροσωπεύετε σήμερα σαν φορέας, πόσες επιχειρήσεις εκπροσωπείτε και αν αυτός ο ρόλος είναι ένας ρόλος που είναι απαραίτητος. Το ρωτάω αυτό υπό την εξής έννοια. Η έκρηξη του διαδικτύου εκ των πραγμάτων δίνει ένα βαθμό ελευθερίας στον απλό ταξιδιώτη να επιλέξει πράγματα και μόνος του. Πόσο λοιπόν χρήσιμο είναι ο ρόλος του ταξιδιωτικού γραφείου και του Χάτα συνακόλουθα? Έτσι κι αλλιώς ο τουριστικός πράκτορας πάντα ήταν ιστορικός, ήταν γεωγράφος, ήταν άνθρωπος κοινωνικός, συνέθεται και συνθέτει ακόμα και σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από το 70% των ταξιδιών και των ταξιδιωτών. Άρα πέραν από αυτό, μέσα από αυτά τα 1400 γραφεία που έχει ο Χάτα, που εκπροσωπείτε εσείς, εκπροσωπεί ο Χάτα, αλλά και που με το Φετ Χάτα που δημιουργήσαμε εκπροσωπούμε, και μέσα στο Φετ Χάτα έχουν ενταχθεί και το Σωματείο των Χανίων στην Κρήτη και του Ρεθύμνου και της Ρόδου και της Μυτιλίνης και της Πελοποννήσου
και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Συνεδριακού Τουρισμού και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Έκδοσης Εισιτηρίων. Και ιδιαίτερα με την πρόσφατη, όταν λέω πρόσφατη, προ τετραμήνου, πενταμήνου, όχι ενεργοποίησης, γιατί ο νόμος ο 393 που αφορά τα τουριστικά γραφεία είναι ενεργός όλα τα χρόνια, η πολιτεία εδώ και ένα πεντάμινο έχει δώσει πολύ έμφαση και υποστηρίζει και έχει δώσει εντολές όπου ο νόμος έχει απόλυτη εφαρμογή. Και αυτός ο νόμος λέει χαρακτηριστικά ότι κανένας τουριστικός πράκτορας ή tour operator του εξωτερικού σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι δικαιούται να δημιουργεί συνεργασίες με προμηθευτές στον ελλαδικό χώρο, δεν δικαιούται όμως να παράγει προϊόν εντός της χώρας εάν δεν έχει δικό του τουριστικό γραφείο. Εξού και έχουμε την TUI Ελλάς επί παραδείγματι, είναι μέλος σας, η οποία είναι μέλος μας. Μάλιστα. Και η οποία έχει γραφείο δημιουργήσει στην Ελλάδα για να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα. Μάλιστα. Και επίσης το 393 για τις τρίτες χώρες είναι τελείως ξεκάθαρο, δεν τους επιτρέπει να έχουν καμία συνδιαλλαγή με οποιασδήποτε μορφής προμηθευτή εντός του ελλαδικού χώρου, εάν και εφόσον δεν εκπροσωπούνται και δεν περνάνε μέσα από το τουριστικό γραφείο. Νιώθετε να απειλήσετε από το διαδίκτυο, σαν κλάδος? Είναι το πολύ, ρωτώ γιατί είναι πάρα πολύ συχνά ο Έλληνας ολοένα και περισσότερο καταφεύγει μόνος του στην αναζήτηση καταρχάς πληροφόρησης. Όχι μόνο για τον Έλληνα, η πληροφόρηση την παίρνουμε, μα και εμείς οι ίδιοι παίρνουμε πληροφόρηση και πολλές φορές αγοράζουμε για να μεταπουλήσουμε από το διαδίκτυο με ειδικές συμφωνίες που κάνουμε. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας κάνει εσάς ξεχωριστούς και αναγκαίως θα έλεγα? Σας απαντήσω. Είναι ότι είμαστε ο μόνος προμηθευτής προς τον καταναλωτή, ο οποίος διέπεται απόλυτα από τους νόμους και τις κοινοτικές οδηγίες της κάλυψης του καταναλωτού. Μας διέπουν όλοι οι νόμοι, μας υποχρεώνουν σε ασφαλιστικές δικλείδες, όλοι μας πρέπει να έχουμε για εν κάθε ταξίδι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το διαδίκτυο? Βεβαίως. Καταρχάς το διαδίκτυο δεν υποχρεούται να έχει τουριστικό γραφείο. Μπορεί να έχει και τότε είναι νόμιμο, μάλιστα, αλλά αν δεν έχει δεν καλύπτει τον καταναλωτή με καμία νόμιμη πρόσβαση στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που έχει αγοράσει δεν του αποδοθούν καθόλου ή δεν είναι αληθινές. Μάλιστα. Προσφάτως επιταχύνεται κάπως ορισμένες κινήσεις που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Σαν Ομοσπονδία Χάτα και σαν Χάτα. Θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα από αυτό, διότι βλέπουμε πια ότι κοιτάτε και έχετε στρέψει το βλέμμα σε νέες αγορές. Όχι μόνο έχουμε δώσει σε νέες αγορές. Έχουμε αρχίσει και λειτουργούμε πια κάτω από συγκεκριμένα δεδομένα σε συνεργασία με την πολιτεία και ως προς τις νέες αγορές, όπου πια θα τολμούσα να πω είμαστε οι βασικοί σύμβουλοι της πολιτείας σε γενικότερο επίπεδο και είχαμε και την αποδοχή του κράτους μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου δεν το λέω γιατί είμαι εγώ, αποδέχτησαν να κάνουν τον πρόεδρο του ΧΑΤΑ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ. Μάλιστα. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, άρα συμμετέχω στις αποφάσεις. Σωστά. Της προώθησης του προϊόντος Ελλάς. Πέραν όμως από αυτό, βρήκαμε τη δύναμη να δούμε ότι πρέπει εμείς να κινήσουμε τα νήματα για να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση στο τι πρέπει να έρθει, σε ποια περιοχή να πάει, ανάλογα με το τι επιζητά, διότι η κάθε αγορά δεν έχει τα ίδια δεδομένα όταν θέλει να πάει σε μια άλλη χώρα. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Κάνατε κάποια επίσκεψη, από ό,τι ξέρω, και προηγηθήκατε και της πρωθυπουργικής επίσκεψης στην Περσία. Στην Περσία και στην έκθεση. Και τι αποτελέσματα υπήρξαν από αυτή την προσπάθεια? Υπήρξαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι λύνοντας και το πρόβλημα της βίζας, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα αυτή ακόμα λόγω Σέγκεν, να περάσουμε, ήδη είδαμε ένα αποτέλεσμα, ότι αντί για 5.000 βίζες που είχαν εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά, ξεπεράσαμε τις 33 με 35.000 φέτος. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Είναι όμως μία αγορά, λάβετε υπόψη σας, που μπορεί με πολύ άνεση, εφόσον λυθεί το πρόβλημα, το πιο άμεσο και το λίγο πιο λιγότερο κοστοβόρο θέμα της βίζας,
να ξεπεράσει 250.000 τουρίστες. Και γιατί καταναλωτές, γιατί ταξιδιώτες μιλάμε. Και εκεί, εδώ είναι λοιπόν και το σοβαρό, μιλάμε για ταξιδιώτες που καταναλώνουν τριπλάσια ποσά. Μάλιστα. Κατά κεφαλή. Κατά κεφαλή από τους αντίστοιχους ταξιδιώτες των ευρωπαϊκών χωρών. Τι ετοιμάζεται με το Ισραήλ? Ετοιμάζεται κάτι. Ακούσαμε για κάτι πολύ σημαντικό. Στις 22 καταφέραμε με συνεργασία και με την παρουσία ενεργά του ΕΟΤ να πάρουμε το συνέδριο, τη Γενική Συνέλευση και Συνέδριο των τουριστικών πρακτόρων και tour operator του Ισραήλ στη χώρα μας. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό γίνεται κάθε χρόνο κάπου αλλού και φέτος θα είναι. Αυτό γίνεται εδώ και 18 χρόνια μόνο μέσα στο Ισραήλ. Μάλιστα. Πριν από 18 χρόνια είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα. Το τελευταίο που είχε γίνει εκτός συνόρων. Επέλεξαν λοιπόν να γίνει εδώ. Και παρόλες τις προτάσεις που είχαν και πιο δελεαστικές, θα έλεγα, από άλλες χώρες όπως η Κύπρος κτλ., τελικώς καταφέραμε να πετύχουμε να έχουμε το συνέδριο του. Μάλιστα. Η Γενική του Συνέλευση εδώ, 22 με 24 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Fed Hata και του ΕΟΤ και με πολύ μεγάλη βοήθεια από πλευρά Aegean, η οποία πραγματικά υποστήριξε απόλυτα την ΙΤΑ, έτσι λέγεται ο σύλλογός τους. Μάλιστα. Του Ισραήλ για να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι με ένα κόστος. Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες πάντως, πραγματικά. Συν ότι τους δώσαμε και την ευκαιρία μετά το συνέδριό τους για άλλο ένα διήμερο με τη συνεργασία και τη βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Convention Bureau της Θεσσαλονίκης να πάνε και τελείως δωρεάν 2 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να πάνε και στο Κώστα Ναβαρίνο, μάλιστα, όπου η ιδιοκτησία του Κώστα Ναβαρίνο έδωσε μια παροχή με τη μεταφορά και την παραμονή και όλο το ταξίδι για 2 μέρες, μια νύχτα, να πάνε όσοι θέλουν να επισκεφτούν το Κώστα Ναβαρίνο. Άρα μπορούμε να πούμε, να ευελπιστούμε ότι μπορεί να ανοίξει και να διευρυνθεί, μάλλον όχι να ανοίξει, μια νέα αγορά. Δεν είναι, να διευρυνθεί. Ακριβώς. Διότι έτσι κι αλλιώς η αγορά του Ισραήλ είναι μια αγορά που ξεπερνά σε καλές συνθήκες για τη δική τους χώρα. Σωστά, σωστά. Τις 500.000 τουρίστες το χρόνο, αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι είναι τουρίστες 12 μήνες το χρόνο. Πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Ναι. Κάτω από τον τίτλο 12 προβάλλεται την Ελλάδα, αλλά μέσα από πολλαπλά πρίσματα. Τι αφορά αυτό? Αυτό αφορά την προβολή της χώρας, την προβολή της διεύρυνσης χρονικά του τουρισμού στην Ελλάδα. 12 μήνες. 12 μήνες, 12 Μάλιστα. θεοί του Ολύμπου, 12 περιφέρειες συν μία. Συν μία, σωστά. Κάναμε σαν βάση το 12 και προσπαθούμε πραγματικά, θα θυμίσω απλά ότι ήδη πέρυσι με αυτή μας την πρωτοβουλία καταφέραμε ο Δήμος της Αθήνας να λειτουργήσει όπως το Λονδίνο, να ανάψει τα φώτα, Έχετε να βάλει ορχήστρες από τον Νοέμβριο μήνα. Αυτό ήταν πρωτοβουλία δικιά μας που ο Δήμος την εστερνίστηκε και την έκανε. Και τώρα την έχει εστερνιστεί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να την πραγματοποιήσει. Και πραγματικά είδαμε το Δήμο Αθήνας, την Αθήνα, να έχει μια έκρηξη από τις αφήξεις. Θα σας πω πολύ απλά με προσωπική μου, σε όλη μου την καριέρα την τουριστική και μάλιστα με τη γαλλική αγορά, εδώ και 40 χρόνια, δεν έχω ξανακάνει group στην Ελλάδα Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Έχω 3 φέτος την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Προβάλλοντας αυτά τα δεδομένα. Κύριε Σκρέτα, σας ευχαριστώ θερμά. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά την συνάντησή σας και με τους Ισραηλινούς να μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας στήριξη και την προβολή, γιατί αγωνίζεστε κι εσείς περίπου για τα ίδια δεδομένα που αγωνιζόμαστε κι εμείς. Σωστά.